λίγο πιο χαλαρό. Για πείτε μου λίγο τώρα για το χθεσινό πρόγραμμα με το Familiar και τις φοβερές τους μεταμορφώσεις. Ελένη, δεύτερο live και είδαμε πράγματα και θάματα. Δηλαδή, κάθε φορά έχουν βάλει σκοπό να μας εκπλήσουν. Ποια είναι η κυρία, την αναγνωρίζεις? Δεν ξέρω, αλλά κάποια που κάνει τη Γαλάνη από μακριά. Είναι σαν να βλέπω τη Γαλάνη από μακριά, βέβαια. Δεν το είδα από κοντά. Ναι. Έκλεισε στόματα και με την εμφάνιση και με τη φωνή. Η Κατερίνα Στικούδη που έκανε τη Δήμητρα Γαλάνη, βεβαίω. Ήταν φανταστική. Και αυτό που λέει η Νάνση, γιατί σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει Στικούδη, είναι το στυλ σου, δεν είναι το στυλ σου, όπως συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους. Η φωνή πιανού είναι τη Στικούδη. Για πατήστε λίγο πλέον να ακούσω κι εγώ λίγο. Θέλω λίγο να την ακούσω. Λοιπόν, την περίμενε όλη στη γωνία. Στην Κατερίνα, έτσι που τη βλέπω από μακριά και έτσι όπως ακούω τη φωνή, πραγματικά και ξέροντας, όπως ξέρουμε όλοι την Κατερίνα Στικούδη, ειλικρινά, αυτό δεν το λες μεταμόρφωση. Λες μπράβο, ρε, στο κορίτσι. Τα πήγε πολύ καλά. Δηλαδή. Ήταν και νικητρία. Βγήκε νικητρία. Αν βγήκε νικητρία. Κάνει ένα δίσκο τραγουδώντας Γαλάνη. Γιατί. Σταμάτα, μωρέ, Τάσο. Τάσο. Πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά. Να τουβλάρει. Παιδιά, ήταν καταπληκτική γιατί το να πιάσει και ακριβώς τη φωνή και να φτάσει σε τέτοιες νότες είναι δύσκολο, είναι απαιτητικό. Η Κατερίνα κάνει μαθήματα. Αλλά χθες το Twitter την προσκύνησε, γιατί εκεί πέρα γίνεται ένα χαμός, Ελένη, κάθε Κυριακή. Και την παραδέχτηκαν όλοι. Στην επόμενη εβδομάδα που θα κάνει τη ΣΕΡ, θέλω να δω. Η ίδια τι είπε? Η ίδια. Δηλαδή, τι είπε? Τη φάνηκε δύσκολο, εύκολο? Είπε, α, εγώ το έχω αυτό. Δηλαδή, ποιο το σκέφτηκε να βάλει? Πραγματικά, μπράβο για την προσπάθεια. Δύσκολο. Η ίδια σε κάτι δηλώσει που είδα σήμερα ευχαρίστησε όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω από όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε εμείς. Γιατί τη βοηθήσανε πάρα πολύ και με τη φωνή και με την εμφάνιση. Γιατί αυτό είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Δηλαδή, αν έχει μόνο τη φωνή και η παρουσία δεν μοιάζει με αυτό που θες να κάνεις, πάει λάθος. Οπότε φρόντισε να ευχαριστήσει όλους αυτούς που το δημιούργησαν. Φέτος το Familiar, εντάξει και τις άλλες χρονιές, αλλά νομίζω περισσότερο φέτος, άμα το παρακολουθείτε, όλη η παραγωγή είναι πάρα πολύ καλή. Γιατί ξέρεις, αυτός με τις μεταφιέσεις, αν δεν είναι πάνω από ένα επίπεδο, χαλάει λίγο, σου φαίνεται λίγο kitsch. Είναι στο όριο του kitsch, ας πούμε, αλλά φέτος είναι πάρα πολύ καλό. Και τα σκηνικά και οι καλλιτέχνες.